Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε κατά Θεόν. Και πάλι σήμερα είναι μαζί μας ο αγαπητός κύριος Πλεύρης. Θα συζητήσουμε. Η πρόθεσή μου δεν είναι να εξουθενώσω τον κύριο Πλεύρη και να εξυψώσω τον εγωισμό μου, όπως και η πρόθεση του κύριου Πλεύρη δεν θα είναι να εξουθενώσει τον Σωτηρόπουλο και να εξυψώσει τον εγωισμό του. Η πρόθεσή μας θα είναι να ευρεθεί η αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι το συμφέρον μας. Η αλήθεια έχει λυτρωτική σημασία. Γνώσαστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας, είπε ο Χριστός. Να γνωρίσετε την αλήθεια ή θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Είπε ο Χριστός, ο οποίος για τον εαυτό του διακήρυξε ότι είναι αυτή η αλήθεια, η αυτοαλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Σωκράτης είπε, εγώ διδάσκω την αλήθεια. Ο Χριστός προχώρησε πολύ πέρα από τον Σωκράτη και είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Ο κύριος Ζώγας έχει το λόγο, αλλά κύριε Ζώγα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση ως προς τον αγαπητό κύριο Πλεύρη. Είπε την Τετάρτη στην εκπομπή στο Τελεσίτη ότι αν ζούσαμε αιώνες προηγουμένως έχουμε φανατισμό και θα τον νικαίαμε. Δεν είναι αυτό σωστό, αγαπητέ κύριε Πλεύρη. Ζήλο έχουμε, φανατισμό δεν έχουμε και δεν έχουμε μέχρι τώρα ούτε σκοτώσει κανένα ούτε δίρει κανένα. Πολλές φορές παρεξηγείται ο ζήλος και βαπτίζεται φανατισμός. Ο κύριος Ζώγας ως διαιτητής εδώ, ως συντονιστής, έχει το λόγο. Πρωτού να απευθύνω το λόγο στους τηλεθεατές, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση ότι συνέβησαν στο παρελθόν τέτοια κρούσματα, αλλά στην πλευρά της λεγόμενης δυτικής, της παπικής εκκλησίας και όχι βέβαια στο χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Η οποία και δεν είναι εκκλησία κατά την Ορθόδοξη εντός αγωγικών πίστη. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε και σήμερα, αλλά σήμερα πλέον θα είναι καθαρά σε μορφή διαλόγου, γιατί το περασμένο Σάββατο ο κύριος Πλεύρης δαπάνησε κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος του χρόνου και είναι διαπίστωση κοινή και των τηλεθεατών. Έχω εδώ μπροστά μου την ελεύθερη ώρα της περασμένης Δευτέρας. Στη στήλη τα πικάντικα, γράφει ο κύριος Χατζηγόγος. Πριν ξεκινήσω, είναι υποχρέωσή μου να διευκρινίσω ότι από τα 40 λεπτά που διήρκησε η εκπομπή, τα 30 μιλούσε ο κύριος Πλεύρης, τα 12 ο κύριος Στρόπουλος και τα 6 ο κύριος Ζιώγας. Δηλαδή, σύνολο ο κύριος Στρόπουλος μίλησε, ο κύριος Στρόπουλος και εγώ μιλήσαμε 18 λεπτά και ο κύριος Πλεύρης 30 περίπου. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις στο πώς έγινε, ας πούμε, ο διάλογος, πόσος διάλογος έγινε. Πρωτού γίνουν αυτές οι παρατηρήσεις, κύριε Ζώγα, ναι, μια διευκρίνηση, διότι είχε προαναγγείλει η τηλετώρα και η ελεύθερη ώρα ότι Δετάρτη θα κάναμε από το Τελεσίτη διάλογο με τον κύριο Πλεύρη. Εμείς πήγαμε εκεί την ώρα που, πρώτης ώρας που γίνεται ο διάλογος, αλλά ήταν μαγνητοσκοπημένη η ομιλία του κύριου Πλεύρη και δεν κάναμε διάλογο, αλλά υπήρχε λόγος να δώσει εξηγήσεις ο κύριος Πλεύρης για να δικαιολογηθεί και εκείνος και εμείς. Μάλιστα. Θα δώσει την εξήγηση ο κύριος Πλεύρης. Θα παρακαλούσα τον κύριο Πλεύρη στη σημερινή εκπομπή και όπως ο ίδιος θα αναγγείλει και όσοι θα παρακολουθήσουν, να αποφύγει κάποιους χαρακτηρισμούς όπως χρησιμοποίησε το περασμένο Σάββατο για τον Εθνάρχη των Εβραίων, Γενάρχη των Εβραίων και των Αράβων και Πνευματικό Πατέρα όλων των όσων πιστεύουν στον ίδιο Θεό που πίστευε ο Αβραάμ, στον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης που δεν είναι άλλος από το Θεό Πατέρα, τον Κύριο Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Τον Αβραάμ δηλαδή. Ναι, να αποφύγει το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε για τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, δεν μπορώ να το επαναλάβω. Γενικώς να, δηλαδή, μην χρησιμοποιηθούν, ναι, γιατί προεκλήθησαν ασεβείς χαρακτηρισμοί. Ας με δυσμενέστατα σχόλια, ακόμη και για την εκπομπή μας. Και γι' αυτό θα τον παρακαλούσα να μπορεί, είναι μορφωμένος, αν θέλει να πει τη λέξη συνουσία, να την πει με τη λέξη συνουσία, στις αρχικές συνάφειες, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε άλλες εκφράσεις, καταλαβαίνω κύριος Πλεύρης. Και θα ήθελα να σχολιάσω
κάτι που είχε σχέση με την εκπομπή της περασμένης Τετάρτης που είχε ο κ. Πλεύρης στο Telecity, είπε τα εξής. Το προηγούμενο Σάββατο είχα μια συζήτηση με ένα θεολόγο, τον κύριο Σωτηρόπουλο. Είναι ακριβώς κατά λέξη στο τηλετόριο 7 η ώρα και θα συνεχίσουμε και αυτό το Σάββατο, διότι δύο φορές μου είπε και το άλλο Σάββατο θα είμαι θα μαζί και βεβαίως θα είμαι θα μαζί. Εγώ θα πάω σε 7 η ώρα προσωπικώς και μακάρι να διαψευστώ. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει εκπομπή, διότι τα βρήκαν κάπου σκούρα, έπεσαν πολλά τηλέφωνα και θα ματαιωθεί η εκπομπή. Εμένα με θέλουν παραγωνισμένο σε μία άκρη και δεν θέλουν να γίνουν διάλογοι. Όπως βλέπω, ο κ. Πλεύρης διαψεύστηκε όσον αφορά την συμμετοχή του στην εκπομπή μας και κανένα τηλέφωνο, τουλάχιστον στον κ. Σωτηρόπουλο ξανά, δεν έπεσε από κανέναν προσωπικά και είμαι θα υπέρ του διαλόγου, αρκεί να γίνεται μέσα σε πολιτισμένο κλίμα. Και ακόμη περισσότερο πρέπει να είναι υπέρ του διαλόγου ο κ. Πλεύρης, ο οποίος θαυμάζει και εμείς θαυμάζουμε τους διαλόγους του Πλάτωνος. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Επειδή αδικήθηκε κατάφορα ο κ. Σωτηρόπουλος από απόψεις χρόνου, βλέπετε, είχε στη διάθεσή του 12 λεπτά και ο κ. Πλεύρης στα 30 λεπτά είπε πάρα πολλά και διάφορα, έθιξε δεκάδες θέματα, κυριολεκτικά δεκάδες θέματα, που είναι αδύνατο σε 12 λεπτά κανείς να τα αναιρέσει, να τα ανασκευάσει. Γι' αυτό θα δώσω 10 μόνο λεπτά στον κύριο Σωτηρόπουλο, αφού προηγουμένως επεξηγήσει ο κύριος Πλεύρης γιατί δεν έγινε εκπομπή την περασμένη Τετάρτη στο Telecity. Στο Telecity εννοείται ως διάλογος. Μάλιστα. Και μετά τα 10 μόνο λεπτά, ούτε ένα δευτερόλεπτο παραπάνω, θα ασχοληθούμε, θα γίνει διάλογος μεταξύ του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Σωτηρόπουλου σε ένα συγκεκριμένο μόνο θέμα και αφού τελειώσουμε αυτό το θέμα θα σε άλλο κατόπιν, ναι, ένα θέμα να θίγεται, κύριε Πλεύρη, και λοιπόν, από τις δύο πλευρές. Σας ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Οπωσδήποτε είπα ότι πιστεύω πως δεν θα γινόταν και εύχομαι, είπα μακάρι να διαψευστώ και διαψεύστηκε και χαίρομαι γι' αυτό, διότι σκοπός μου δεν είναι να επικρατώ άνευ συζητήσεως, σκοπός μου είναι να επικρατώ μετά από διάλογο. Ήθελα επίσης να διευκρινίσω ότι την ερχομένη Τετάρτη ώρα 10 το βράδυ θα συζητήσουμε όπως είμαστε εμείς οι τρεις στο Telecity. Αυτό δεν έγινε την περασμένη εβδομάδα διότι το αναγγείλαμε χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί με το εργαστήριο, με το στούντιο, με αποτέλεσμα να είτο κατηλημένον και γι' αυτό να μεταδοθεί και μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή μου, η οποία είχε μαγνητοσκοπηθεί από πριν. Εάν το γνωρίζαμε, θα είχαμε πάει το πρωί, θα είχαμε μαγνητοσκοπήσει μια εκπομπή και θα την εμφανίσαμε. Αυτό όμως δεν το ξέραμε. Έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ανομαλία. Θα έχουμε άνετο χρόνο και την ερχομένη Τετάρτη και το ερχόμενο Σάββατο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, τα οποία πράγματι προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πολύ πολύ, κύριε Πλεύρη, μας χρωστάτε τα εισιτήρια της μεταβάσεως μέχρι το Telecity. Ήθελα επίσης να διευκρινίσω, πριν παρακαλέσω για να διασαφιστεί κάτι που ίσως δεν το κατάλαβα, ήθελα να διευκρινίσω ότι εις απάντηση αυτού που είπε ο φίλατος κύριος Γιώγας ότι είπα εγώ πως παλαιότερα θα μας καίγανε ή θα μας σκοτώνανε και τα λοιπά, είπε ότι ουδέποτε η εκκλησία έκανε εγκλήματα, ουδέποτε σκότωσε πριν της παπικής εκκλησίας με την Ιερά Εξέταση. Βέβαια αυτό η ιστορία το διαψεύδει και δεν θα αναφερθώ σε πρόσωπα σημαντικά όπως είναι η Ιπατία, την οποία ο επίσκοπος Κύριλλος την έκοψε μικρά κομματάκια και την πέταξε να κρυώνει, δεν είχε κάνει τίποτα γυναίκα, αλλά ο Μέγας Θεοδόσιος κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες και φυσικά απαγόρευσαν τη διδασκαλία της ελληνικής φιλοσοφίας, κλείσανε τις σχολές, σκοτώσαν τους φιλοσόφους, απαγόρευσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλα αυτά βία. 15.000 εσφάγισαν μόνο στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα, κύριε Πλεύρη, που θα συζητήσουμε. Λοιπόν, συνεπώς, ότι τους Έλληνες τους κατέσφαξαν, Ναι, αλλά προηγουμένως όμως εσφάγισαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Όχι από τους Έλληνες. Και από τους Έλληνες. Κύριε Πλεύρη, εσέδαφον φέριν. Εντάξει. Γκρεμίστε τους λαούς. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Αλλά ας μην, εγώ θέλω να παρακαλέσω. Ο φόνος της Ιπατίας. Να ολοκληρώσω. Εγώ θέλω να παρακαλέσω δύο διευκρινήσεις που δεν κατάλαβα στην προηγούμενη συζήτηση χάρη της ενότητος της συζητήσεως. Δύο διευκρινήσεις είναι οι εξής. Η μία
αναφέρεται στον Αβραάμ, κακώς χρησιμοποίησα τις εκφράσεις πείδησε. Αυτή η έκφραση γράφει στο βιβλίο μου, ας μιλήσουμε για Εβραίους, και γράφει γιατί το βιβλίο αυτό σατυρίζει, και στην αρχαία ελληνική γλώσσα η σάτυρα δέχεται ορισμένους, έτσι ας το πούμε, αστόχους. Συμφωνώ, αστόχους χαρακτηρισμούς από άποψη εκφράσεως, αλλά όχι άποψη ουσίας. Και χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ρήμα όχι μόνο για τον και για το Θεό τον Γιάννη. Και για το Θεό τον ίδιο. Θα το δούμε. Λοιπόν, με την Άννα, την όχι για τον Εβραίο Θεό, όχι για τον Χριστό βέβαια. Για τον Γιάννη. Καλά, θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα, επειδή ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε και πρέπει να σεβόμεθα τα σγραφάς. Δεν πρέπει να τα σαλιώνουμε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι θεολόγος και οπωσδήποτε γνωρίζει καλύτερα τα σαφάς από μένα. Εγώ τα διαβάζω περισσότερο ως ιστορικός. Αλλά επέμενε ότι ο Φαραώ δεν έκανε έρωτα με την Σάρα. Ναι. Διαβάζω λοιπόν ότι έκανε. Ναι, το λέει θα παλιά. Θα το διαβάσετε κύριε Πλεύρη, ναι. Αλλά επειδή είπαμε ένα-ένα τα θέματα. Λοιπόν, για να μπορούν να τα. Διευκρινίσεις έχω εγώ. Όχι, μία-μία. Θα τις πείτε όλες. Εάν επειδή πείτε όλες. Ναι, θα πείτε τη μία, θα απαντήσω μετά την άλλη. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, να πρώτη, γίνει διάλογος. Το πρώτο έχω να απαντήσω. Η πρώτη. Για το φόνο της υπατίας. Ναι, εντάξει. Απεδόθη, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας. Απεδόθη ο φόνος της υπατίας στον Άγιο Κύριλλο. Δεν ευθύνεται ο Άγιος Κύριλλος ότι υπάρχουν φανατισμοί στα πλήθη. Υπάρχουν. Αλλά εάν γίνει ένας φόνος, δεν πρέπει να τον φορτώνουμε σε έναν Άγιο. Ο Άγιος Κύριλλος ήταν ένας ζωηρός τύπος, αλλά δεν ήταν δολοφόνος. Ως προς την σφαγή των... από τον Θεοδόσιο το Μέγα χιλιάδων ανθρώπων, αυτό πάλι το έγκλημα δεν πρέπει να το φορτώσουμε στην Εκκλησία, διότι ο Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνων που εκπροσωπεί το πνεύμα της Εκκλησίας, αρνήθηκε στον Μέγα Θεοδόσιο μετά το έγκλημα να εισέλθει στον Ιερό Ναό. Η Εκκλησία καταδικάζει τα εγκλήματα. Ότι μεμονωμένα άτομα διέπραξαν εγκλήματα και στον Ορθόδοξο χώρο, δεν το αμφισβητούμε, τα καταδικάζει η Εκκλησία, τα καταδικάζει η Ορθοδοξία, τα καταδικάζει η Γραφή, αλλά το έγκλημα νομιμοποιήθηκε δυστυχώς στον παπισμό, που για μας δεν είναι Εκκλησία. Κύριε Σωτηρόπουλε, έχετε 10 λεπτά τώρα. Τώρα για το θέμα που θίξατε κύριε Πλεύρη, του Αβραάμ. Δεν το τελείωσα. Ναι. Θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο μου. Να μας πείτε σε πού διαβάζετε. Είναι Γένεσης. Να ανοίξω τη γραφή Γένεσης. Γένεσης ΙΒ 17. ΙΒ 17. Μάλιστα. Ακούω. Και επέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκον αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας άρας της γυναικός του Αβραάμ. Μάλιστα. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τον Αβραάμ και είπε: τι είναι τούτο το οποίο έκαμε σε με, γιατί δεν με εφανέρωσες ότι αυτή είναι η γηνή σου, γιατί είπα αδελφή μου είναι αυτή. Και έλαβον αυτήν είσαι με αυτόν διαγυναίκα. Ναι. Και έλαβον αυτήν είσαι με αυτόν διαγυναίκα. Ναι. Και γι' αυτό άλλο το τιμώρησε ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, η ερώτηση που όχι, κάνω. Και γι' αυτό άλλο το τιμώρησε ο Θεός είναι ερμηνεία. Όχι, το λέει. Όχι. Προσέχτε. Και επέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί τον οίκο αυτού πληγάς μεγάλας εξαιτίας άρας. Ναι. Πολύ ωραία. Εξαιτίας σας. Ωραία. Λοιπόν, και πάρα αυτό λοιπόν. Εξαιτίας είναι... της Σάρας. Μάλιστα. Όχι εσείς... εξαιτίας σεξουαλικών σχέσεων. Τι έκανε με τη Σάρα. Α, θα το εξηγήσω. Θα το εξηγήσω. Αυτό θα εξηγήσω. Πάντως λοιπόν την έλαβε αυτήν εις εμ' αυτόν διαγυναίκα. Όταν συνεπώς μου είπατε ότι δεν είναι το. Ότι το βέβαια αδελφή του, συνεπώς έχουμε και ημομηξία. Τέλος πάντων, αυτά θα αφήσουμε. Όχι, δεν είναι θέμα ημομηξία. Θα τα βρούμε μέσα από την Αγία. Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα. Όταν λοιπόν μου είπατε ότι δεν την πήρε για γυναίκα του ο Φαραώ, εδώ βλέπουμε ότι την πήρε. Και λαμβάνουμε υπόψη ότι την ο Αβραάμ. Την πήρε για γυναίκα του, ναι. Αλλά εάν συνευρέθη, αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν. Αφήστε τώρα να πω κι εγώ. Να τελειώσω. Ναι, πλεύρη, έγινε ο Αβραάμ όταν πήγε στην Αίγυπτο. Πήγε πανφτωχός και όταν έφυγε και ο Αβραάμ λέει το πλούσιο σφόδρα, εις κτίνη, εις αργύριο και εις χρυσόν. Ναι. Έκανε εμπόριο ο Αβραάμ. Όχι. Τα έπαιρνε από τη Σάρα. Όχι, θα το εξηγήσουμε αυτό. Μάλιστα, εξηγήσουμε. Έχουμε και άλλη περίπτωση με τον Αβιμέλεχ που απέκτησε πάλι μεγάλη περιουσία και ρητός λέγει εκεί ότι δεν άγγιξε ο Αβιμέλεχ τη Σάρα. Ορίστε. Έχετε 10 λεπτά. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτό το, επειδή έχει σχέση με τον φίλο του Θεού, όπως ονομάζει η γραφή τον Αβραάμ, σε τρεις απαντήσεις. Πρώτον,
εάν η Γραφή κατηγορηματικά λέγει ότι ήταν πράγματι αδελφοί του Αβραάμ, έστω και ετεροθαλής. Το λέει, βέβαια. Το λέει στο 20ο κεφάλαιο ξεκάθαρα. Δεν είμαστε αναλύτες, ωραία. Δεν είπε ψέματα. Ήταν και γυναίκα του όμως. Ερώτηση που βάζω. Ναι. Δεν είπε όμως δεν είναι γυναίκα μου. Είπε. Μισό λεπτό. Είπε ότι είναι αδελφή μου. Να κρύβουμε την αλήθεια, δεν ψέμα. Όχι, είναι το είμαι σε αλήθεια. Το είμαι σε αλήθεια, επιτρέπεται. Όχι, όχι το είμαι σε αλήθεια. Διαφωνώ. Δεν είμαι θα υποχρεωμένη στον εχθρό της αλήθειας να πούμε την αλήθεια. Εκτός αλήθειας το φαραώ. Για να μην γίνει έγκλημα. Ο φαραώ ήταν εκτός αλήθειας. Εχθρός της αλήθειας, διότι θα τον εφώνευε. Γιατί θα τον εφώνευε, ποιος σας το πει. Εάν έλεγε ότι είναι γυναίκα, αυτό λέει η Γραφή. Ναι. Πού το λέει. Επειδή ήταν, το λέει μέσα. Όχι, ο Αβραάμ το λέει, όχι η Γραφή. Το λέει η Γραφή. Εάν έλεγε. Δείχτε το μου. Είναι στο στίχο 12. Εάν έλεγε ότι είναι γυναίκα του. Λοιπόν, ώστε καθώ σε είδωση, αυτά τα λέει ο Αβραάμ. Εάν έλεγε ότι είναι γυναίκα του, επειδή ήταν πολύ ωραία, θα τον σκότωναν για να του πάρουν τη γυναίκα. Και αυτός είπε να εκδοθείς λοιπόν. Όχι, δεν είπε να εκδοθεί, είπε είναι αδελφοί μου, ναι. Ούτως ώστε και δεν τι? Θα τον σκότωναν, ναι. Επενέβη δε ο Θεός για να μην γίνει και η αμαρτία. Πώς επενέβη, να σας πω πώς επενέβη. Κατατάραξε εδώ λέει τον Φαραώ, ναι. Εξαιτίας της Σάρας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον τιμώρησε διότι έκανε μοιχεία. Εφόσον είπε ότι είναι αδελφοί μου, νομίμως πλέον μπορούσε να την πάρει ο Φαραώ, πολυγαμικό σύστημα ίσχυε τότε, ναι. Λοιπόν, και δεν θα θεωρείται αμαρτωλός και δεν θα του κατατάραζε ο Θεός. Το κατατάραξε εκ των προτέρων ακριβώς για να αποκαλυφθεί η αλήθεια ότι αυτή είναι και σύζυγος του Αβραάμ και να μην γίνει αμαρτία. Έχουμε πιο κάτω το ίδιο με τον Αβιμέλεχ. Όχι, έχει πέσει τον κατατάραξε. Εδώ λέει ναι, την, ναι. Την, και τώρα και, λέει και έλαβον αυτήν είσαι με αυτόν για γυναίκα. Ναι, λέει αυτό. Την πήρα για γυναίκα, αλλά δεν λέει ότι συνοσιάστηκε. Και όταν λέει την πήρε για γυναίκα, τι την έκανε δηλαδή. Την πήρε για γυναίκα, επενέβη ο Θεός και δεν συνοσιάστηκε. Ο Θεοδόρητος και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς. Αυτό λένε. Από πού το βρήκε ο Αβραάμ. Αυτό λένε. Έκανε εμπόριο. Να απαντήσω. Στο στίχο 16 λέει είχε, είχε τα πρόβατα. Δεν το τα έδωσε. Δεν λέει το ρήμα έδωσε. Συγγνώμη. Λοιπόν κύριε Στρόπουλε. Ορίστε. Μία-μία απάντηση. Έγινε κατανοητό από το 20ο κεφάλαιο το εξής, ότι ήταν αδελφή του ετεροθαλής. Δεν είπε ψέματα λοιπόν. Όπως δεν είπε ψέματα κύριε. Είπε ότι είναι αδελφή μου. Είπε ότι είναι γυναίκα μου. Μισό λεπτό. Είχε γυναίκα. Απέξε. Έκανε παιδιά μαζί. Την είχε γυναίκα κύριε. Έχει απλά πράγματα. Είναι η άποψη κύριε. Εάν έλεγε ότι την έχει γυναίκα, δεν είναι μομιξία. Ήταν ίσια άλλη νόμη στην Παλαιά Διαθήκη. Μα αυτός είναι η αιμομιξία. Ξέρετε, είναι φυσικός νόμος. Τα αγόρια με τα κορίτσια του Αδάμ. Λοιπόν, τα αγόρια με τα κορίτσια του Αδάμ και της Εύας συνευρέθησαν και δεν ήταν αιμομιξία τότε. Ποια αγόρια. Διότι το θέλει. Τα αρσενικά παιδιά του Αβραάμ, του Αδάμ και τα θηλυκά συνεζεύθησαν. Το λέει, το λέει. Σας παρακαλώ. Και έτσι δημιουργήθηκε το ανθρώπινο γένος. Δεν ήταν αμαρτία διότι ο Θεός το επέτρεψε. Όχι, όχι. Δεν θα επιτρέψω να πάμε σε άλλο θέμα. Ωραία. Συγγνώμη, αλλά δεν θα το επιτρέψω. Να μην μένουν κενά, να μην μένουν αρσενικά. Το έλαβον αυτήν σε με αυτόν για γυναίκα, τι σημαίνει. Συνεχίζω με τη δεύτερη ερώτηση. Και ένας παίρνει μια γυναίκα, στεφανώνεται. Και παθαίνει, ας πούμε, συγκοπή καρδιάς και δεν συνέρχεται. Σημαίνει ότι συνήλθε. Κύριε Στρόπουλε, να καταλαβαίνω και τηλεθεατές, αλλά πιο ήπια το πείτε. Την πήρα για γυναίκα, μου λέει. Δεν λέω ότι συνευρέθηκε. Μισό λεπτό. Οι αρχαίοι συγγραφείς λένε δεν συνευρέθηκε. Κύριε Στρόπουλε, οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν, εκεί θα απευθυνόμαστε τα επιχειρήματα. Λοιπόν, σαφέστατα, σύμφωνα με το 20ο κεφάλαιο, όπως είπαμε, στίχο 12, ήταν αδελφή του με όλη τη σημασία της. Εσύ συντονίζετε, όχι, επεξήγηση κάνω, δεν βγάλω απόφαση. Μετά. Είπατε κύριε Στρόπουλε ότι ο Θεός απέτρεψε και τον Αβιμέλεχ, ναι. Και μάλιστα του επέστησε ότι θα τον τιμωρήσει για να μην την αγγίξει, όπως κατηγορηματικά δεν την άγγιξε στο 20ο κεφάλαιο. Άρα κατά λογική ακολουθία δεν επέτρεψε και στον Φαραώ να την αγγίξει. Λογικά να το πάρει κανείς, εγώ τέτοιο συμπέρασμα θέλω. Δηλαδή, με συγχωρείτε κύριε, γιατί είσαι συντονιστής. Δηλαδή μας λέτε ότι ο Αβραάμ και στον Φαραώ και στον Αβιμέλεχ την προσέφερε, αλλά το απαγόρευσε προσέφερε. Δεν λέτε προσέφερε. Όχι, προσέφερε. Θα ήθελα να πείτε το εξής, κύριε Στρόπουλε. Λέει κάπου η Γραφή, επειδή διάβασα στο βιβλίο του κύριου Πλεύρη, ας μιλήσουμε για Εβραίους, ότι ο Αβραάμ είπε ότι δεν είναι γυναίκα. Μια στιγμή, μια στιγμή. Ακούστε, να εξηγήσω. Το λέει κάπου αυτό η Γραφή. Δεν θα μου βάζετε στο στόμα μου και δεν πρέπει να τα λέτε. Εγώ προλίγου είπατε. Όχι, εσείς. Γράφετε ότι λέτε. Όχι, άλλο λέω. Ότι ακούστε, προλίγου βγάλετε ένα συμπέρασμα. Το οποίο δεν το δέχομαι. Διότι εδώ λέει καθαρά η Παλιά Διαθήκη ότι τη είπε. Λοιπόν, τη λέει.
Είπε λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου για να γίνει καλό είσαι με εξαιτία σου. Για να γίνει καλό. Τι καλό να γίνει. Να μην το δολοφονήσω. Αυτό να γίνει καλό. Να γίνει καλό, ε. Να μην το σκοτώσω. Να μην γίνει το έγκλημα. Τότε γιατί πήγαινε εκεί, κύριε. Γιατί έπεσε πείνα, λέει. Διότι έπεσε λοιμός, λέει. Και θα πάει στου Αιγύπτου να φάει. Ναι, εκεί υπήρχαν χορτάσματα, λέει. Οι πράξει υπήρχαν τρόφιμα. Ένα θέμα. Το λέει η γραφή. Σα παρακαλώ τώρα. Το λέει η γραφή. Μου λέτε τώρα ότι έλαβαν. Προσέξτε. Έλαβε να αυτόν για γυναίκα και μου λέτε δεν σημαίνει ότι έκανε τα μαζί. Βεβαίως δεν έκανε γιατί επελεύει ο Θεός. Γιατί ήταν ευσεβής ο Αβραάμ. Είστε σοβαρός άνθρωπος, όχι εσείς προς Θεού. Ναι. Είναι σοβαρή άποψη να ασχολείται ο Θεός με το πουλάκι του Αβραάμ. Με συγχωρείτε γιατί έκανε. Ο Θεός έφτιαξε το πουλάκι του Αβραάμ και τον Αβραάμ και τη Σάρα και όλους τους ανθρώπους. Και δεν τη λέει η γραφή. Λοιπόν. Ασχολείται και με τις λεπτομέρειες της ζωής των ανθρώπων. Και τρίχες της κεφαλής σου, η ρυθμημένη εσύ, λέει η γραφή. Ωραία. Κύριε Σιδρόπουλε, επειδή στο βιβλίο του κ. Πλεύρης γράφει ότι. Και ένα πουλάκι, λέει ο Χριστός, δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του Θεού. Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε και πριν, κ. Σιδρόπουλε. Συγγνώμη για την τηλεθέτη. Ότι ο Θεός, αγαπητοί τηλεθέατε, επενεύει στην περίπτωση του Φαραώ για να μην αμαρτήσει με την Σάρα, τη γυναίκα του Αβραάμ, φαίνεται από τη δεύτερη περίπτωση του βασιλέως των γεράρων Αβιμέλεχ. Λέγει η γραφή στο 20ο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι ο Αβραάμ είπε περί Σάρας της γυναικός αυτού ότι αδελφή μου εστίν. Ήταν γυναίκα του, αλλά ήταν και αδελφοί του, είχαν και συγγένεια. Εφοβήθη να είπε ότι είναι γυναίκα του, μήπως τον σκοτώσουν οι άνδρες της πόλεως εξαιτίας της για να την πάρουν. Απέστειλε δε ο Αβιμέλεχ, βασιλεύς των γεράρων, και έλαβε την Σάραν. Έλαβε, αλλά δεν λέει ότι αμάρτησε, σαφώς λέγει ότι δεν αμάρτησε. Και εισήλθεν ο Θεός προς Αβιμέλεχ, επισκέφτηκε ο Θεός τον Αβιμέλεχ, τον βασιλέα, τον ύπνο τη νύχτα και του είπε «Ιδούσι αποθνίσκης εξαιτίας της γυναικός την οποίαν έλαβες». Έλαβε, αλλά δεν αμάρτησε, θα δείτε ότι το λέει καθαρά. Αυτή είναι συνεζευμένη με άνδρα, τον Αβραάμ δηλαδή. Αβιμέλεχ δε ουχύψατο αυτής. Ο Αβιμέλεχ δε δεν την άγγιξε. Είχε λάβει ο Θεός τα μέτρα του. Και είπε, Κύριε, έθνος αγνούν και δίκαιον απολύς. Αβιμέλεχ δε ουχύψε το αυτής και είπε, Κύριε, απευθύνθηκε στο Θεό, έθνος το οποίο έχει άγνοια και είναι δίκαιο, θα το καταστρέψεις. Αυτός δεν μου είπε, αδελφή μου εστί, είναι αδελφή μου, και αυτοί μη είπεν αδελφός μου εστίν. Εν καθαρά καρδία και εν δικαιοσύνη χειρών επίησα τούτο. Είπε δε αυτό ο Θεός καθύπλων, καγώ έγνων ότι εν καθαρά καρδία επίησα τούτο, ήξερα ότι έχεις καλή πρόθεση, και εφυσάμιν σου το μη αμαρτύνσε εις εμέ. Και σε λυπήθηκα και δεν σε άφησα να αμαρτήσεις απέναντί μου, προσβάλλοντας την Σάρα. Γι' αυτός δεν σε αφήκα να την εγγύσεις. Τώρα δε απόδωσ την γυναίκα του ανθρώπου, να επιστρέψεις τη γυναίκα στον άνθρωπο, στον Αβραάμ, διότι είναι προφήτης και θα προσευχηθεί για σένα και θα ζήσεις. Εάν δεν αποδώσεις, να ξέρεις ότι θα θανατωθείς και όλα τα δικά σου. Και το πρωί ο Αβιμέλεχ κάλεσε όλους τους πέδας αυτού τους δούλους και λάλησε όλα αυτά τα λόγια στα ότα τους, φοβήθηκαν δε όλοι οι άνθρωποι σφόδρα. Και κάλεσε ο Αβιμέλεχ τον Αβραάμ και του είπε, γιατί το έκανες αυτό σε μας, μήπως αμαρτήσαμε σε σένα και επήγαγες επ' εμέ και επί την βασιλεία μου αμαρτίαν μεγάλην, σου κάναμε κανένα κακό και μας άφησες να υποστούμε συμφορά. Είπε δε ο Αβιμέλεχ στον Αβραάμ επίσης, τι ενιδόν επίσης τούτο, τι είδε σε εμάς και έκαμε σε αυτό το πράγμα. Είπε δε Αβραάμ, είπα, άρα δεν υπάρχει, ίσως δεν υπάρχει θεοσέβεια σε αυτό τον τόπο και εμένα θα σκοτώσουν ένεκα τη συζύγου μου και γάρ αληθώς αδελφή μου εστί. Δεν είπα ψέματα, λέει, είναι πραγματικά αδελφή μου εκ πατρός αλλά όχι εκ μητρός μου. Αδελφοί με την ευρύτερη έννοια τότε,
τα πρώτα ξαδέρφια λέγονταν αδέρφια, ο θείος και ο ανιψός λεγόντουσαν επίσης αδέρφια. Εγεννήθη δε με εις γυναίκα, ορίστε τους λέει, ότι είναι σύζυγός μου η Σάρα υπό Αβραάμ, εγένετο δε νίκα εξηγαγέ με ο Θεός εκ του οίκου του πατρός μου και είπα αυτή ταύτην τη δικαιοσύνη επίσης σε με, αυτό το καλό θα κάνεις για μένα, σε κάθε τόπο που θα εισέλθουμε εκεί, σε κάθε τόπο, να είπεις ότι είναι αδελφός μου ο Αβραάμ, για να μην με σκοτώσουν. Έλαβε δε ο Αβιμέλεχ 1000 δίδραχμα και πρόβατα και μόσχους και πέδες και παιδίσκες και έδωκε στον Αβραάμ, διότι τον εξετίμησε ως προφήτη του Θεού, χωρίς να αμαρτήσει με τη γυναίκα του Αβραάμ. Του έδωκε τόσα δώρα και απέδωκε αυτό σάραν τη γυναίκα αυτού και είπε ο Αβιμέλεχ στον Αβραάμ, ιδού η γη μου εναντίον σου, ιδού η χώρα μου ενώπιόν σου είναι, όπου σου αρέσκει να κατοικήσεις. Στη δε Σάρα είπε, σου έδωχα 1000 δίδραχμα στον αδελφό σου, αυτά έστησε στη μην του προσώπου σου και πάσες τες μετά σου και πάντα αλήθευσον. Προσήφξα το δε Αβραάμ προς τον Θεό, προσευχήθηκε ο Αβραάμ στο Θεό και έκανε καλό ο Θεός τον Αβιμέλεχ, τον θεράπευσε και την γυναίκα του και τις παιδίσκες του και γέννησαν. Δεν γεννούσαν παιδιά και διότι συμπεριφέρθηκε καλά στον Αβραάμ, του έδωκε αυτή την ευλογία ο Θεός. Μάλιστα. Ολοφάλαιρα πράγματα. Προτού να απαντήσει ο κύριος Πλεύρης, να υπενθυμίσω αγαπητοί τηλεθεατέ ότι μετά τη λήξη εκπομπής θα δεχτούμε τηλεφωνήματα στα γνωστά τηλέφωνα του σταθμού στο 92-79-02-900-5, αφήνουμε μία γραμμή έξω. Θα είναι και ο κύριος Πλεύρης μετά τη λήξη εκπομπής, αν κάποιος το ζητήσει, να γνωρίζει ότι για 20 λεπτά τουλάχιστον θα είναι εδώ. Κύριε Σωτρόπουλε, θα ήθελα μια λεπτομερή ερώτηση ακόμα και θα απαντήσει ο κύριος Πλεύρης σε αυτά που είπατε. Ερώτηση είναι και ερώτηση των τηλεθεατών. Εάν ο Αβραάμ, επειδή στη γέννηση, στο ΙΒ κεφάλαιο στίχο 16 λέει ότι ο Αβραάμ στην Αίγυπτο τον Αβραάμ τον μεταχείρισαν καλώς για αυτήν και είχε πρόβατα, βόας, όνους και δούλους κλπ. Εάν αυτό, αυτό δείχνει ότι του δώσανε και στην Αίγυπτο ή τα είχε όταν πήγε στην Αίγυπτο. Και είχε και του έδωσαν. Δεν βλέπετε εδώ Αβιμέλεχ του έδωκε ένα σωρό δώρα. Θέλω εγώ να ρωτήσω σε αυτό το σημείο όμως κάτι τον κύριο Πλεύρη. Ναι. Ο Αβιμέλεχ λέτε κύριε Πλεύρη ότι ήταν Έλληνας, Φιλιστέος, ήσουν Έλληνας, Αιγαιοκρής. Οι Φιλιστέοι είναι Έλληνες. Ακούστε, το Αβιμέλεχ είναι σημειτικό όνομα. Το Αβ σημαίνει Αβάς που λέμε, και πατήρ, και το Μέλεχ σημαίνει βασιλεύς. Και το Ιωσήφ Γκέμπελς και το Ιωσήφ είναι σημειτικό όνομα. Σημειτικό. Και ο Γκέμπελς είχε σημειτικό όνομα. Καλά. Εσείς δηλαδή ας έχει σημειτικό όνομα φρονείτε ότι ήταν Έλληνας. Βέβαια. Καλά, δεν έχουμε ρητή μαρτυρία βέβαια στη γραφή. Έχουμε το δίσκο της, της Φεστού που δείχνει ένα Φιλιστέο. Έχει τα χαρακτηριστικά κριτικού. Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό. Καλά. Είπαμε λοιπόν ότι ο Αβραάμ πήγε με τη Σάρα, είπε ότι είσαι ωραία, πήρε κτλ. Μετά πήγε στους Φιλιστέους, στον Αβιμέλεχ, εκεί επενέβη πάλι ο Θεός. Έχουμε μετά και το γιο του. Και δεν έγινε αμαρτία, το λέει κατά κάθαρα. Σύμφωνα, δεν έγινε. Μετά έχουμε, δεν έγινε εδώ καθόλου. Πήρε βέβαια τα βόδια, πήρε και 1000 αργύρια. Μετά έχουμε το προσέφερε εδώ ο Αβιμέλεχ. Τα προσέφερε. Μετά έχουμε τον Ισάκ. Ο Ισάκ παίρνει τη γυναίκα του, τη Ρεβέκα, και πάει στον Αβιμέλεχ. Ναι. Και του λέει η αδελφή μου. Και ο Ισάκ τα ίδια δηλαδή. Ναι, τα ίδια, γιατί αλλιώς θα τον σκότωνα. Έτσι. Φέρθηκε συνετά. Συνετότατα. Συνετότατα. Πήρε τη γυναίκα του και τσίμπησε η αδελφή μου. Τη Ρεβέκα τώρα μιλάμε. Ναι. Η οποία δεν ήταν αδελφή του. Η Ρεβέκα μιλάμε. Μα ήταν πάλι συγγένεια. Άμα όλους τους συγγένειες θα κάνουν αδέλφια. Όχι, έτσι υπήρχαν τότε συγγένειες. Λοιπόν, πήγε και ο Ισαάκ και πήγε τη Ρεβέκα. Τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Να κάνω μια επεξήγηση. Συγγνώμη αυτό που είπατε. Η Ρεβέκα ήταν θυγατέρα του Λάβαν και ήταν δηλαδή ανεψιά από πρώτο ξάδερφο του πρώτης αδέλφης. Υπήρχε συγγένεια. Δηλαδή είχε γυναίκα τη. Πέραν από συγγενικό. Μα δεν το αρνούμε κύριε. Εντάξει. Ωραία. Συνεπώς ήταν αδελφή του να πείτε. Όχι, όχι, ήταν ανεψιά του. Από πρώτο ξάδερφο τη Ρεβέκα. Πάρα τη θεία του πρώτο ξάδερφο τη Ρεβέκα. Εγώ σταματώ. Ότι ένας άντρας συζεί με μια γυναίκα, συζεί και κάνει και παιδιά και της λέει πάμε και θα πούμε ότι είσαι αδελφή μου,
ή να έφμη γέννητε, για να μην είναι καλό. Αφήστε όμως αυτά, δεν τα θέλετε. Ναι. Θα τα κρίνουν, αναγνώστε. Ναι. Εγώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής από την προηγούμενη φορά για να ολοκληρώσω, γιατί δεν τα κατάλαβα. Και άλλο ένα θέμα, δεν έχω τίποτα. Πήγανε κατανάγκη σε τόπο που. Γιατί υπήρχε πείρα. Ναι, ναι, υπήρχε πείρα, αλλά είχε πρόβατα. Και είχε και όλους. Και ναι. Καμήλους, είχε και χρυσό ναι. Και αργύριο. Δεν αρκούν τα πρόβατα για να ζήσει κανείς. Συμφωνώ. Σας παρακαλώ, άλλο θέλω να πω. Προσέξτε. Σας διαβάζω από τη γένεση, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Η Θάμαρ είναι στο δρόμο, μεταμφιεσμένη, ντυμένη σαν πόρνη και συναντάει τον πεθερό της. Και ακούστε τώρα που θέλω να καταλήξω γιατί τα λέω αυτά, διότι άλλα νομίζουν. Και ακούστε τώρα από το θεόπνευστο βιβλίο τη συζήτηση που έχει. Ο πεθερός με την νύφη, που η νύφη, ο πεθερός δεν έχει γνωρίσει ότι η πόρνη είναι νύφη του, γιατί είναι μεταμφιεσμένη. Λέει λοιπόν. Όχι, είναι φορεί θέριστρο, καλύπτρα. Και δε, έχει καλύπτρα και δεν τη βλέπει, βλέπει ότι είναι μια πόρνη. Και νομίζει ότι είναι πόρνη. Ναι, νομίζει ότι είναι πόρνη. Λοιπόν, έτσι. Ακούστε, νομίζει. Της λέει λοιπόν, άφες με παρακαλώ να εισέλθω προσέ. Αυτό το άφες με παρακαλώ να εισέλθω προσέ. Να συνοσιαστώ μαζί σου. Μπράβο, το θα λέμε το εισέλθω που είναι ωραίο ρήμα. Όχι, το εισέλθω με εδώ έχει αυτή την έννοια. Μάλιστα. Σεξουαλική έννοια. Μάλιστα. Η δε είπε, τι θέλεις μη δώσει για να εισέλθεις προς εμέ. Συναλλαγή. Ο δε είπεν, εγώ θέλω στη στήλη ερήφιον εγών εκ του ποιμνίου. Ένα κατσίκι θα σου στείλω. Προσέχτε, ο πεθερός μιλάει με την ύφη. Η νύφη ξέρει ότι είναι ο πεθερός. Ότι είναι η απαντήσει μετά γύρω στρώπου. Μα σας λέω, με προλαβαίνετε. Η νύφη ξέρει ότι είναι ο πεθερός. Αλλά τους... ο πεθερός δεν ξέρει ότι είναι η νύφη. Μάλιστα. Έτσι, και μπράβο. Του λέει για να εισέλθεις, θα μου δώσεις ένα κατσίκι. Μάλιστα. Και εκείνη είπε, μη δίδεις ενέχειρο έως σου να στείλεις αυτό. Μου δίνεις ένα ενέχειρο μέχρι να μου στείλεις το κατσίκι. Ο δε είπε, τι ενέχειρο να σου δώσω, τι να σου δώσω ενέχειρο. Και εκείνη είπε, τη σφραγίδα σου είναι το δαχτυλίδι. Και το περιδέριό σου και τη ράβδο σου. Και έδωκε αυτά εις αυτήν και εισήλθε προς αυτήν. Δηλαδή η Θαμάρ εν γνώση της, ο πεθερός δεν ήξερε τίποτα, είναι αθώος. Ναι. Αλλά η Θαμάρ εν γνώση της, μιλάμε για αυτή τη Θαμάρ, όχι για την άλλη που εδίασε ο αδελφός της ο Αμνών. Ήταν, άλλο. Ήταν μιλάμε για άλλη Θαμάρ. Για άλλη πόρνη μιλάμε. Η Θαμάρ. Εκείνη δεν ήταν πόρνη, την εξεβίασε ο αδελφός της. Όχι, δεν μιλάμε για δε. Λοιπόν, ωραιότατα. Και τούτε δεν είναι πόρνη. Όχι, δεν πόρνη. Αλλά θα το εξηγήσουμε. Θα τα εξηγήσουμε. Ο κύριος Πλήρες λοιπόν, και μετά θα απαντήσετε. Ακούστε κάτι. Αυτό σας λέω και θα βγάλω το συμπέρασμά μου, το οποίο θα το ακούσετε. Λέει λοιπόν ο πεθερός, της λέει τι θες να σου δώσω, λέει ένα κατσικάκι. Αυτή ξέρει, ο πεθερός δεν ξέρει. Της λέει εντάξει, θα σου στείλω. Λέει τι ενέχειρο μου δίνεις και της δίνει το δαχτυλίδι. Και βέβαια έδωσε το δαχτυλίδι και φυσικά έκανε εισήλθεν ο πεθερός στην ύφη. Χωρίς βέβαια να δει το πρόσωπο. Θα σήκωσε τα φουστάλια της κάπως έτσι. Καλά, δεν χρειάζεται να περιγράψει. Πάντως εισήλθεν. Δεν υπάρχει συνευρέθηση. Αυτό το δαχτυλίδι τώρα, το οποίο έδωσε εγγύηση για το κατσικάκι, όταν παντρεύονται οι γυναίκες μας στις εκκλησίες, λέει ο ιερεύς, και το δαχτυλίδι τούτο της Θάμαρ, ποιο δαχτυλίδι. Τι άλλο λέει, ακριβώς πώς το λέει. Δίδεται ως εγγύησης και τα λοιπά. Όχι, όχι, δεν λέει Αραβών τέτοιο πράγμα. Και δεν λέει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επικαλείται, προσέχτε, επικαλείται ο ιερεύς ένα δαχτυλίδι που εδόθη για ένα κατσικάκι ως τίμημα της πορνείας. Προσέχτε να σας πω. Όλα αυτά του Αβραάμ, τι με κατευθύνει, όλα αυτά του Αβραάμ και όλων όσων αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη είναι άσχετα, πλην των προφητιών, είναι άσχετα με τον χριστιανισμό και πρέπει να αποβληθούν ως ανήθικα. Τι έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Έχω εδώ το βιβλίο του ποινίου. Είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Όχι άλλο θέμα. Όχι, θα πρέπει να απαντήσω. Για την Θάμαρ. Θα πρέπει να απαντήσω. Αν είναι για την Θάμαρ να απαντήσω. Όχι, για την Θάμαρ. Λοιπόν, η Θάμαρ. Η Θάμαρ. Ναι. Α, και θα μας πει το ο κύριος Σωτηρόπουλος. Αφήστε να πει και μην το για τη συστατική. Η ερώτηση είναι να μας πει, λέω, ναι. Πού είναι η θεοπνευστία εδώ μέσα. Ναι, θα το εξηγήσετε. Θα το εξηγήσω. Θα έκανα τέτοια απίθυνα εγώ την ερώτηση αυτή. Εδώ η Αγία Γιατί αυτά γράφηκαν υπό την επίνευση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είπε σε αυτό που το έγραψε, γράψε για την Θάμαρ. Εγγράφησαν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ότι όχι ότι έγιναν με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Τότε δεν υπήρχε το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε το Άγιο Πνεύμα. Δεν ενέπνευσε τα πρόσωπα λοιπόν, να κάνουν την αμαρτία. Σάμαρ. Ενέπνευσε όμως τον συγγραφέα να γράψει το γεγονός. Μάλιστα, ωραίοτατε.
Και γιατί το έγραψε, θα το εξηγήσω. Όχι γεγονός, αυτά είναι παραμύθια, δεν είναι γεγονός. Όχι, είναι γεγονότα. Α, παραμύθια. Κύριε Σωτρόπουλο. Γεγονότα. Δηλαδή, να απαντήσω, το Άγιο Πνεύμα ενήρξε με την έννοια που ενεργεί ένας ιατροδικαστής όταν διαπιστώνει ένα έγκλημα, μια απορία. Είστε συντονιστής, μην ξεχνάτε. Όχι, ρωτάω, κύριε Πλεύρη, ρωτάω με αυτή την. Ακούστε. Δώστε απάντηση όμως, γιατί η Τάμαρ προέβησε αυτή την ενέργεια. Θα δώσω απάντηση. Ο Ιούδας, ο πεθερός, έτσι, της Τάμαρ, είχε ένα ιό που τον λέγαν Ιρ και τον έδωκε στη Τάμαρ και δεν απέκτησε παιδί και πέθανε ο ιός αυτός. Σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να πάρει την γυναίκα τη Τάμαρ ο αδελφός του αποθανόντος και το παιδί που θα έφερνε στον κόσμο κατά φύση θα είναι το δικό του παιδί, κατά λόγο όμως θα ανήκει στον αδελφό του που πέθανε άτεκνος, για να έχει και εκείνος απόγονο. Ο Αυνάν όμως πονηρός, αυτός ήταν ο δεύτερος αδελφός, έχισε το σπέρμα έξω για να μην συλληφθεί παιδί, διότι δεν ήθελε να συλληφθεί παιδί, επειδή θα ανήκει κατά νόμο στον πρώτο αδελφό του και στον αδελφό του, και υπήρχαν και ζητήματα κληρονομιών. Εφάνει πονηρόν αυτό ενώπιον του κυρίου που έκανε ο Αυνάν και τον θανάτωσε. Κατόπιν ο Ιούδας υπεσχέθη να δώσει στη Τάμαρ τον τρίτο ιό του, τον Σιλόμ, αλλά ήταν μικρός. Κάθισε, είπε, στη Τάμαρ στο σπίτι του πατέρα σου ως χείρα, και όταν μεγαλώσει ο Σιλόμ, ο τρίτος ιός μου, θα σου τον δώσω ως σύζυγο. Αλλά απάτησε ο Ιούδας στην Τάμαρ, μεγάλωσε ο Σιλόμ και δεν τον έδωκε στην Τάμαρ ως σύζυγο, και η Τάμαρ επειδή την απάτησε μηχανεύτηκε και αυτή, αυτό που ανέφερε ο κύριος, διάβασε ο κύριος Πλεύρης. Τι έκανε? Φόρεσε μια ελαφέριστρο, μια καλύπτρα να μην φαίνεται το πρόσωπό της, και παρουσιάστηκε σαν πόρνη, χωρίς να ήταν πόρνη, και ο Ιούδας την εξέλαβε ως πόρνη, την πλησίασε και λέει, θέλω να συνευρεθώ, να συνουσιαστώ μαζί σου. Λέει, τι θα μου δώσεις? Ένα κατσίκι. Μέχρι να έρθει το κατσίκι θα μου δώσεις ενέχειρο, αραβόνα, καπάρο που λέμε. Λοιπόν, το ενέχειρο ήταν ένα δακτυλίδι, ήταν μία ράβδος και ένα περιδέριο. Τα πήρε αυτά η Τάμαρ, και όταν έγινε έγκυος και φάνηκε η εγκυμοσύνη της, την κατήγγειλαν στον Ιούδα, τον πεθερό της, ότι να, εδώ μια γυναίκα πόρνευσε. Να θανατωθεί, να κατακαυθεί, είπε ο Ιούδας. Και η γυναίκα τι είπε? Είναι μια έτσι πολύ λόστιμη ιστορία. Λέει, εντάξει, να κατακαυθώ, αλλά να δείξετε, λέει στον Ιούδα, από πού είμαι έγκυος. Δείξτε το, λέει, να δει τι είναι αυτό το δαχτυλίδι, αυτό το περιδέριο και αυτή η ράβδος. Τα είδε ο Ιούδας και λέει, πω πω, δεν δικαίωται, λέει, η Τάμαρ ή εγώ. Απεδείχθη δικαιότερη η Τάμαρ από μένα, αλλά και εξυπλότερη θα έλεγα. Και έτσι συνέβη μια αθεμητογαμία, μια σαρκική μίξης, η οποία ήταν αμαρτωλή. Δεν το έκανε όμως αυτό η Τάμαρ διότι ήταν πόρνη, αλλά διότι ήθελε να αποκτήσει ένα παιδί από το σπουδαίο αυτό γένος του Ιακώβ, και μετά δεν συνευρέθη ποτέ ο Ιούδας με αυτή. Άπαξ συνέβη αυτό, και η Γραφή, η Καινή Διαθήκη, το αναφέρει το όνομα της Τάμαρ στη γενεαλογία του Χριστού, για να δείξει ότι ο Χριστός προήλθε και από αμαρτωλά πρόσωπα, ότι μία προγονός του η Τάμαρ διέπραξε αθεμητογαμία, για να δείξει ότι ο Χριστός προήλθε και από αμαρτωλά πρόσωπα, για να δείξει ότι ήλθε για τους αμαρτωλούς στον κόσμο. Η δε Εκκλησία, όταν μνημονεύει αυτό το δακτυλίδι, τι λέει, κύριε Πλεύρη? Να σας πω ακριβώς τι λέει η Εκκλησία. Δια δακτυλιδίου εφανερώθη η αλήθεια της Τάμαρ. Με το δακτυλίδι φανερώθηκε ποια ήταν η αλήθεια, ότι ένοχος ήταν ο πεθερός της που είπε να την κάψετε. Λέει, να με κάψω, αλλά τι είναι αυτό το δακτυλίδι? Αυτός είναι
που αμάρτησε μαζί μου. Με το γάμο, τι σχέση έχει, μπορείτε να μου πείτε. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι μια αθεμητογαμία, δηλαδή είναι μια πράξη σεξουαλική η οποία αναμαρτωλεί και τη μνημονεύει η Αγία Γραφή για να φανεί ότι ο Θεός καταδέχτηκε να γίνει άνθρωπος, να γεννηθεί ο Χριστός και από αμαρτωλούς προγόνους για να δείξει ότι ήρθε να σώσει αμαρτωλούς. Κύριε Σωτρόπουλε, ο κύριος Πλεύρης έθεσε και ένα δεύτερο ερώτημα. Πώς εννοούμε τη θεοπνευστία της Παλαιάς Διαθήκης? Δεν τα κατάλαβα αυτά. Μίλησα πολύ απλά. Καταρχήν μιλήσατε πολύ απλά. Η Γραφή δεν εγκρίνει την αμαρτία, την αναφέρει απλώς. Πού την απορρίπτει? Δεν την εγκρίνει. Εδώ τον φουκαρά τον Αυνάν, ο οποίος δεν έκανε τίποτε. Αυνανίστηκε ο άνθρωπος, τον σκότωσε ο Θεός. Όχι, έκανε ο Αυνάν. Ο Αυνάν έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο. Να συνέλθει με την. Και δεν συνήλθε. Με την Θάμαρ. Συνήλθε. Συνήλθε. Αλλά τη στιγμή που θα έχει το σπέρμα, το έχει σε έξω, να μην συλλάβει η Θάμαρ και αποκτήσει παιδί που θα ήταν κατά τον νόμο του αδελφού του που πέθανε άτεκνος και θα είχε ζητήματα κληρονομία. Προβλήματα κληρονομία. Και θύμωσε ο Ιεχωβέ με αυτό. Ο Θεός, διότι έκανε αυτό το πονηρό. Ο Ιεχωβέ. Ο Θεός είναι αυτό τη Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, θύμωσε διότι διέπραξε αυτή την πονηρή πράξη και τον θανάτωσε. Και τον θανάτωσε. Βλέπετε, ο Θεός είναι δίκαιος. Ο Ιεχωβά μιλάμε. Για τον Ιεχωβά μιλάμε. Ο άλλος, ο Μωυσής, σκοτώνει. Το είπαμε αυτό την προηγουμένη. Προσέχτε. Ο Δαβίδ σκοτώνει και το παιδί που έκανε με τη Βεσαβέ. Όχι, δεν το σκότωσε το παιδί. Ο Κύριος το σκότωσε, ο Θεός το σκότωσε. Άλλο. Το σκότωσε ο Θεός. Τιμώρησε το παιδάκι. Επειδή είναι ένα θέμα. Ακούστε να ακούσω την ένστασή σας. Το σκεπτικό μου είναι το εξής. Ποιο είναι? Παρουσιάζεται ένα Θεό ο οποίος σκοτώνει και τον παρουσιάζεται κατά έναν τρόπο φοβερό. Λέει δηλαδή, σκοτώστε τους άντρες. Σκοτώστε τις γυναίκες που ήσαν παντρεμένες και όσες δεν ήσαν παντρεμένες πάρτε για τον εαυτό σας. Και σκοτώνει και τα παιδάκια. Και τώρα μου λέτε. Μπορείτε να αναφέρετε μια συγκεκριμένη περίπτωση να συζητήσουμε όχι γενικά και αόριστα πράγματα. Όχι γενικά και αόριστα πράγματα. Μα να σας τα διαβάσω. Να ακούσουμε. Έχετε δίκιο. Τους Μωαβίτες το ξέρετε? Θα το ξέρετε βέβαια, έτσι. Ασφαλώς. Λοιπόν, να το βρω και εγώ εδώ πέρα που τα έχω όπως ξέρετε εσείς τα νομικά. Όχι, τα νομικά δεν τα ξέρω, αυτά τα ξέρω περισσότερο. τα ξέρετε λιγότερο αυτά. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και. Είδατε τώρα που διαβάσαμε πόσα πράγματα διασταυρώνατε. Το Θεό, εσείς τα διασταυρώνατε. Είναι πολλές επεξηγήσεις. Ναι. Εσείς τα διασταυρώνατε, σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Ο καθένας έβαλε τα συμπράγματα και στον τρόπο καλώς. Αγαπητούς τηλεθεατές. Καλώς. Α, ναι, 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 την άποψή σας. Ακούω, κύριε. Λοιπόν, θέλετε τώρα να σας δείξω αυτό. Λοιπόν, αριθμούς Λα 17-19. Διαβάστε. Και τώρα θανατώσατε εκ των παιδίων πάντα τα αρσενικά. Ακούστε πράγματα. Ναι, ναι. Και θανατώσατε πάσα στα γυναίκας. Ναι. Όσοι εγνώρισαν άνδρα κοιμηθήσε μετά αυτού, πάντα όμως τα κοράσια, όσα δεν εγνώρισαν κίτρινα δρός, φυλάξατε τα ζώντα διε αυτούς. Ναι. Πάει πράγματα αυτά. Ναι. Να απαντήσω. Αυτά το διαβάζω από το Θεόπνευστο, το περιοδικό Δαυλός. Να απαντήσω. Όλα είναι Θεόπνευστα. Ναι. Το Δαυλός είναι Θεόπνευστος. Θεόπνευστο. Είναι σαν το Δαυλό που αναφέρει ο Ισαΐας. Ναι, τον ναι, ναι. Εσβεσμένο Δαυλό. Λοιπόν. Διαβάστε Ισαΐα να δείτε. Δεν ξέρω αν σας πονάει πολύ. Λοιπόν, λάθος κάνετε. Όχι, χαρακτηρισμούς κύριε Πλεύρη, όχι χαρακτηρισμούς. Κύριε Πλεύρη, να απαντήσουμε. Λοιπόν, και τώρα λέει, θανατώσατε εκ των παιδίων στους αριθμούς. Πάντα τα αρσενικά. Μα είναι Θεός αυτός να μας λένε θανατώς τα αρσενικά. Ναι. Και μετά μας λέει, και όσες γυναίκες εγνώρισαν άνδρα, κοιμηθήσε μετά αυτού, θανατώστε τες. Πάντα όμως τα κοράσια, όσα δεν εγνώρισαν κίτρινα δρός, φυλάξετε ζώντα διε αυτούς. Μάλιστα. Αυτά, η ερώτησή μου είναι, αν αυτά μπορούν να έχουν σχέση με τον χριστιανισμό και αν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη ένα σημείο στο οποίο ο Χριστός να λέει σκοτώστε. Κλέψτε, τοκίστε. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Να απαντήσω από την Καινή Διαθήκη πρώτα και μετά αυτό στην Καινή Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός, ξέρετε τι λέει? Αυτούς που δεν θέλησαν να βασιλεύσω επάνω τους, αγάγετε και θαλατώσατε ενώπιόν μου. Αυτούς που δεν θέλησαν να γίνω βασιλεύς τους, να τους οδηγήσετε και να τους φωνεύσετε μπροστά στα μάτια μου, επειδή είπατε για Καινή Διαθήκη. Τώρα έρχομαι στην Παλαιά Διαθήκη το συγκεκριμένο και θα σας απαντήσω ναι, για το περιστατικό αυτό και για τόσα άλλα. Πολλές φορές ο Θεός διέταξε γενική εξόντωση λαών.
Σύμφωνοι. Και να δούμε αν είναι αυτό σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αν είναι σωστό. Εσείς παραδέχεστε ότι έγινε κάποτε κατακλυσμός, έτσι? Το γράφετε μέσα στο βιβλίο σας. Μα τι λέει, έχω να το παραδεχτώ ότι επιστήμη το παραδέχεστε. Μπράβο, πολύ ωραία. Αλλά δεν έχει καμία σχέση έχουμε με τον μόνο δύο λεπτά για το Νόε. Ξέρετε τι γράφετε στο βιβλίο σας. Με τον Νόε δεν έχει καμία σχέση. Ότι ο κατακλυσμός έγινε και να μην τον φορτώσουμε, λέει, στο Θεό, αλλά στις αμαρτίες των ανθρώπων. Εγώ το λέω αυτό. Το λένε εδώ οι διάφοροι που τους επικαλείστε και παραδέχεστε. Εγώ δεν το λέω αυτό. Ο κατακλυσμός γράφεται εδώ μέσα. Ο κατακλυσμός έγινε ένα φυσικό γεγονός. Ναι, αυτό το γεγονός έγινε, όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, οποίοι διέσωσαν και την ανάμνηση του κατακλυσμού στο μύθο του Δευκαλίωνος, έγινε για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Εγώ, λοιπόν, ακούστε. Όχι, εγώ δεν λαοί, είπα αυτά που είπατε. Οι λαοί τους οποίους εξόντωσε ο Θεός, αποδεικνύει η αρχαιολογική σκαπάνη ότι έκαναν όλα τα έσχη, πουρνίες, μοιχείες, παραφύσιν έσχη, παραφύσιν έσχη μέχρι κτηνοβασίες. Οι Εβραίοι τα κάνουν αυτά. Και γι' αυτό όχι. Τι λέτε? Ξέρετε τι λέει για τους Εβραίους η Σοφία Σιράχ? Κτηνοβάτες. Ότι ο Θεός λέει εξέλεξε τον Ισραήλ, ναι, και τον έκανε περιούσιο λαό, διότι στον Ισραήλ αυτόν είδε αμαρτήματα, αλλά δεν είδε διαστροφή. Σας είπα και στην άλλη εκπομπή ότι υπήρξε μια απόπειρα παραφύσιν αμαρτία στη φυλή του Βενιαμίν και εξεσηκώθηκαν οι άλλες οι 11 φυλές και τσάκισαν αυτή τη φωλή, σχεδόν την εξόντωσαν. Άφησαν λίγα πρόσωπα για να αναζωογονηθεί η φυλή. Τελείωσε όμως ο χρόνος, να συνεχίσουμε και ο Στρόπουλε την ερχομένη κάναν αυτά τελεσίτη. Μια στιγμή, ένα λεπτό να συνεχίσουμε. Κάναν αυτά που συνέβηλαν στην Πομπεία. Κύριε Πλεύρη, λοιπόν, θα συνεχίσουμε στην εκπομπή. Ένα λεπτό είναι. Ένα λεπτό. Έχω εδώ πέρα τον επίσκοπο Κατάνης, ο οποίος έχει Πανεπιστήμιο Αθήνων, Πανεπιστήμιο του. Α, Μαντήλου, να μην πείτε κάτι, άμα δεν έχουμε χρόνο να απαντήσουμε. Το πείτε άλλο. Όχι. Διαβάζω τι λέει. Όχι. Αν δεν έχω χρόνο να απαντήσω, να πείτε. Θα δεν απαντήσουμε. Όχι. Τι άλλη φορά, κύριε Πλεύρη. Όχι με το θέμα. Πρέπει να πω ότι σήμερα ήταν καλύτερη συζήτηση με τον κύριο Πλεύρη και ο κύριος Πλεύρης έχει τη διάθεση να συνεχίσουμε εδώ τις εκπομπές έτσι. Και να συνεχίσουμε και στο Τελεσίτη την άλλη Τετάρτη στο Τελεσίτη, ώρα 10, ώρα 10, 10 είναι η εκπομπή το βράδυ. Και να ευχόμεθα, αγαπητοί τηλεθεατέ, να ευρεθεί η αλήθεια και διότι η αλήθεια, επαναλαμβάνομαι, σώζει τον άνθρωπο. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναζητήσουμε την αλήθεια. Είναι πολύ ευχάριστο που γίνονται αυτές οι συζητήσεις, διότι απευθυνόμεθα σε ένα νοήμον κοινό το οποίο καταλαβαίνει αυτά τα οποία λέμε. Ασφαλώς καταλαβαίνει. Και θα δούμε που θα οδηγήσουμε. Τους ο ελληνικός λαός είναι ευφιέστατος λαός. Δεν τρώει βρουβλάστερα, έτσι. Ευχαριστούμε που ούτε κοτόχορτο. Μας άκουσαν οι αγαπητοί τηλεθεατές. Συν Θεώ θα είμαστε την ερχομένη Τετάρτη Τελεσίτη, ώρα 10 το βράδυ. Χαίρετε. Κυριακή και